Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγεία και Εσωτερικών, ματαιώνονται τα καρναβάλια σε όλη τη χώρα. Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη, ο Δήμο Κεντρική Κέρκυρα και Διαποντίων Νήσων ματαιώνει όλε τι καρναβαλικέ εκδηλώσει που έχουν προγραμματιστεί. Όπω δήλωσε η Δήμαρχο Κεντρική Κέρκυρα και Διαποντίων Νήσων, Μερόπη Ιδραίου, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία των πολιτών. Βεβαίω, μετά την έκδοση κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγεία και Εσωτερικών, που ματαιώνουν τις καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, η Κέρκυρα ακολουθεί τα προβλεπόμενα στην κοία αυτή και δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις και στο Δήμο μας. Ε, όπως καταλαβαίνετε, με την υγεία των συνδυμωτών μας δεν μπορούμε να παίζουμε. Ε, καταλαβαίνουμε όλη την απογοήτευση, τη στεναχώρια που δεν θα γίνουν οι εκδηλώσεις αυτές, κυρίως από τους μαθητές, τον Νέο Κόσμο, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους φορείς, τις σχολές χορού, τον ΟΚΕ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μεράκι, την άμεση ανταπόκριση, το χρόνο τους, τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. Πραγματικά, ήδη φάνηκε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι προσπαθήσαμε να αναβιώσουμε... Το, την περίοδο του καρναβαλιού στην Κέρκυρα. Υπήρξε τελετή έναρξη, υπήρξαν δεκάδε εκδηλώσει που έγιναν στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, που στέφθηκαν όλε με επιτυχία. Ε, Δυστυχώ δεν θα μπορέσουμε τι επόμενε μέρε να πραγματοποιήσουμε αυτά που είχαμε προγραμματίσει. Ε, τους ευχαριστώ λοιπόν όλους πάρα πολύ. Εύχομαι χρόνια πολλά και θεωρώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα ε, που έχουμε δόξα το Θεό στο Δήμο μας πολλές εκδηλώσεις και το Πάσχα και όλο το καλοκαίρι να ανταποδώσουμε για αυτές τις μέρες που θα χαθούν. Αλλά όπως είπαμε η υγεία των συμπολιτών μας είναι πάνω απ' όλα και εμείς έχουμε το καθήκον το ιερό να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία. Πώ αφορά τη θεσινή αναστάτωση που προκλήθηκε με δηλώσεις που υποτίθεται ότι κάνατε, δεν ήταν καθαρά θέμα παραπληροφόρησης, δεν υπήρχε καμία δήλωση από εμένα προσωπικά ή από το γραφείο τύπου του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων. Η ανακοίνωση βγήκε επίσημα και κανονικά από το γραφείο τύπου του Δήμου και αυτή ισχύει και τίποτε άλλο πέραν αυτού. Να σημειωθεί ότι με ανάρτησή του στο Facebook, ο Αντιδήμαρχο Νίκο Κουρτέση ανακοίνωσε την ματέωση των εκδηλώσεων και στην Νότια Κέρκυρα για το διήμερο 1η και 2 Μαρτίου.